Πάμε να ανοίξουμε τώρα μία νέα στήλη που εισάγουμε στην εκπομπή Κρήτη σήμερα και που κάθε Δευτέρα στις 6:30 ακριβώς, αυτή τη στιγμή δηλαδή που μιλάμε, θα βρίσκεται στο στούντιο της εκπομπής ο κύριος Πέτρος Χατζησταύρου, πολιτικός μηχανικός, γνωστός σε πολλούς και για τις απόψεις του, αλλά και για τις συμβολές του σε ό,τι έχει να κάνει την οικοδομή, τις υποδομές γενικότερα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είστε καλά. Και επειδή είμαστε και φίλοι, θέλω να μιλάμε στον ελληνικό Πέτρο. Ό,τι θέλεις, Λευτέρη, ό,τι θέλεις. Έτσι. Κανένα θέμα. Σε ευχαριστώ πολύ, γιατί ξέρω ότι πολλοί από τους τηλεθετές που θα μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή έχουν πολλές απορίες, είτε σε ό,τι έχει να κάνει στον χώρο της οικοδομής, της δόμησης, καινοτόμα υλικά, οικοδομικά υλικά. Αλλά θα συζητάμε σε αυτή την ενότητα και θα δεχτούμε και ερωτήσεις και απορίες όλων εσάς που έχετε σχετικά είτε με τον ένφια, που αφορά βεβαίως την ακίνητη περιουσία, είτε αυτό μπορεί να έχει να κάνει ακόμα και για το εξοικονομώ κατοίκον, το οποίο τρέχει και έχουμε χρήσιμες συμβουλές, πολλές από τις οποίες θα δούμε σήμερα και με τον Πέτρο Χατζησταύρου. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετά θέματα. Ξεκινάμε με τα δύο πιο επίκαιρα. Αυτό που παρατηρώ πάντως και ήταν ένα θέμα που συζητήσαμε για να μπει επιτάπητο σήμερα στην εκπομπή ήταν το θέμα της οικοδομής που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι έχει δεινοπαθήσει η οικοδομική δραστηριότητα. Υπήρξαν χρόνοι ύφεσης και τώρα κάπως παίρνει τα πάνω της και δεν ξέρω εάν τελικά η φορολογία ευνοεί πλέον στην Ελλάδα για να πάρει ακόμα λίγο... Η αλήθεια είναι ότι δύο καινούργιοι νόμοι που έρχονται σαν προσχέδια νόμου για να κατατεθούν δίνουν την αίσθηση ότι πιθανότατα θα υπάρξει μια επανεκκίνηση της οικοδομής. Επιγραμματικά έχουμε μαζέψει δύο συγκεκριμένους φόρους οι οποίοι έχουν να κάνουν με την αναστολή του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές, αλλά και έναν κουμπαρά, έτσι όπως το λέμε, ένα φορολογικό κουμπαρά, τον οποίο μπορούν να κερδίσουν όσοι αναβαθμίσουν ενεργειακά τις κατοικίες τους. Για το εξοικονομώ κατοίκον, έτσι. Ναι. Για να τα πάρουμε με τη σειρά, να μιλήσουμε καταρχήν για την αναστολή του μέτρου αναστολής του ΦΠΑ στην οικοδομή. Υπάρχει ένα προσχέδιο νόμου το οποίο λέει ότι για τα επόμενα χρόνια, για τα επόμενα τρία χρόνια, όσες άδειες εκδοθούν από 1η του 2020 και μετά, αλλά και όσες άδειες εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια του 2019, θα έχουν τη δυνατότητα να ανασταλεί το ΦΠΑ τους στην κατασκευή. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, αν κάποιος κατασκευαστής κατασκευάσει ένα διαμέρισμα το 2020 που κάνει 100.000 ευρώ, δεν θα το πουλήσει πλέον 124.000 ευρώ, θα το πουλήσει 103.000 ευρώ. Είναι μεγάλη διαφορά. Είναι πραγματικά. Είναι ένα θετικό μέτρο, δηλαδή. Προς όφελος όλων εκείνων οι οποίοι θα ξεκινήσουν την οικοδομική δραστηριότητα, θα αρχίσουν δηλαδή να επενδύουν. Είναι ένα πολύ θετικό μέτρο. Είναι στη σωστή του βάση. Θέλει κάποιες μικρορυθμίσεις. Εμείς του κατασκευαστικού κλάδου και γενικά του κλάδου της οικοδομής προτείνουμε ότι καλό θα ήταν να μπουν και οι οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί κατά τα χρόνια της κρίσης, δηλαδή τα 5-6 τελευταία χρόνια, ούτως ώστε η κτηματαγορά να αποκτήσει μία δικαιοσύνη. Δηλαδή, τι θέλουμε να πούμε με αυτό. Ένας κατασκευαστής το 2020 θα πουλάει ένα διαμέρισμα που κάνει 100.000, 103.000. Ένας κατασκευαστής το 2018 ένα ίδιο σχεδόν διαμέρισμα, χρονολογίας 2 ετών πίσω, θα πρέπει να το πουλήσει 127.000. Οπότε δεν είναι δίκαιο ακόμα το μέτρο, αλλά θεωρώ ότι με μικρές κανονιστικές θα μπορεί να είναι όσο το δυνατόν πιο δίκαιο. Θα αλλάξει και ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει, γιατί έρχεται το προσχέδιο του προϋπολογισμού, κατατίθεται εντός του μηνός Νοεμβρίου. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες άλλες αλλαγές που αφορούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και που ενδεχομένως αποβούν έτσι καθοριστικές τελικά για όσους αποφασίσουν να ξεκινήσουν, να χτίσουν, να φτιάξουν το σπιτικό τους, είτε να εισέλθουν στο επιχειρήν. Έτσι. Υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό μέτρο, τον οποίο το λέμε φορολογικό κουμπαρά, και ο οποίος κάνει το εξής. Πλέον, όταν αποφασίσεις να κάνεις κάποιες κατασκευές, κάποιες επισκευές και κάποιες εργασίες ανακαίνησης στην οικία σου, οι οποίες άπτονται των υλικών της ενεργειακής αναβάθμισης, δηλαδή αν θέλεις να περάσεις ένα σύστημα της εξωτερικής θερμοπρόσωψης, κουφώματα, γενικά να αναβαθμίσεις ενεργειακά το σπίτι σου, τότε έχεις τη δυνατότητα, καταθέτοντας τα τιμολόγια εργασίας και υλικών, να κερδίσεις το 40% του κόστους που έκανες ως φορολογικός κουμπαράς. Τι σημαίνει δηλαδή, φίλε Λευτέρη? Σημαίνει ότι αν κάνουμε εργασίες αξίας 15.000 ευρώ στην οικοδομή μας και καταθέτουμε στην εφορία τα τιμολόγια αυτά, το 40%, δηλαδή τα 6.000 ευρώ, θα πιστωθούν στο ΦΠΑ μας
ούτως ώστε να μπορούμε να πληρώσουμε έμφυα, φόρους και γενικά οτιδήποτε έχει να κάνει με το κράτος. Είναι ένα πάρα πολύ καλό μέτρο αυτό. Πολύ αισιόδοξο και θετικό. Δεν ξέρω αν πολλοί το γνώριζαν όσον αφορά τον φορολογικό κουμπαρά. Δεν ξέρω βέβαια αν στα πλαίσια αυτά που μας περιέγραψες, Πέτρο, περιλαμβάνεται και το θέμα του εξοικονομοκατοίκων. Όταν μιλάμε για ενεργειακή αναβάθμιση, προφανώς το μυαλό όλων πηγαίνει στο εξοικονομό. Εκτός κι αν. Ναι. Δεν αφορά εκεί το ο γέγονε. Εκεί δεν νομίζω ότι το έχει βάλει μέσα. Στο νόμο δεν αναφέρει τίποτα για το εξοικονομό κατοίκων. Ούτως ή άλλως είναι επιδοτούμενο το εξοικονομό. Οπότε θα περιμένουμε πλέον με πολύ μεγάλη χαρά το εξοικονομό κατοίκων 4. Γιατί με αυτό το μέτρο και με ένα καινούριο εξοικονομό κατοίκων, βέβαια, να πούμε ότι εδώ πρέπει να πιστωθούν περισσότερα χρήματα. Ας πούμε, για παράδειγμα, το εξοικονομό κατοίκων στην Κρήτη κράτησε η πλατφόρμα ανοιχτή μισή ώρα. Μισή ώρα και έπεσε. Από τη μεγάλη συμμετοχή όλων. Έτσι. Και αν δεν ήταν η Περιφέρεια Κρήτης να χρηματοδοτήσει και να πιστώσει με επιπλέον 10 εκατομμύρια εξοικοδομό κατοίκων στην περιφέρεια της Κρήτης, θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, γιατί υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και είμαι σίγουρος ότι έχεις πολλά να μας δώσεις. Γιατί ακούγονταν οι φωνές το προηγούμενο διάστημα, Πέτρο, ότι ένας ο οποίος θα εισέλθει και θα είναι τελικά οριστικός δικαιούχος του συγκεκριμένου προγράμματος, θα κάνει το σταυρό του μέχρι τελικά να γίνουν οι εργασίες στο σπίτι του, μέχρι να πάρει τελικά τα λεφτά του προγράμματος. Ναι. Το εξοικονομό κατοίκων είχε κάποιες παθογένειες οι οποίες δυστυχώς φάνηκαν περισσότερο την περίοδο της κρίσης. Θα έπρεπε υποχρεωτικά να υπάρξει ένας συντονισμός μεταξύ των πολιτικών μηχανικών, των μελετητών και των κατασκευαστών, ούτως ώστε όλα αυτά να εναρμονιστούν, να κατετεθούν ταυτόχρονα τα τιμολόγια και να μπορέσει να πληρωθείς. Συνήθως τα προβλήματα δημιουργούνταν από την έλλειψη συντονισμού και όχι από το κράτος. Και εδώ θέλουμε να είμαστε δίκαιοι 100%. Δηλαδή, όταν κλείσει ο φάκελός σου της μελέτης σου, τότε πρέπει να πληρωθείς. Για τον α ή β λόγο, αν εσύ περάσεις τα κουφώματά σου και ο μελετητής μηχανικός δεν καταθέσει το τιμολόγιο και δεν προχωρήσει στο επόμενο βήμα, ούτως ώστε να μπορέσει να εκταμιεύσει τα λεφτά, δεν σου φταίει το κράτος που δεν έχει γίνει η εκταμίευση, φταίει το επί της διαδικασίας που δεν τηρήθηκε. Μάλιστα. Αλλά παρόλα αυτά, θεωρώ ότι είναι σε καλή φόρμα, σε καλή νόρμα, δηλαδή, αν και. Αν χρηματοπιστωτικά συνεχίσουμε έτσι όπως είμαστε ως κράτος, πιστεύω ότι θα πάει καλά το εξοικονομό. Μάλιστα. Οι αιτήσεις έγιναν. Αναμένουμε αποτελέσματα. Πώς πάει η διαδικασία? Ναι. Έχει βγει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα? Όχι. Δεν είναι αυτό. Σημασία βλέπεις από την αρχή αν υπάγεσαι και σε τι κριτήρια και τι ποσοστό επιδότηση παίρνεις. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πάμε και στο τελευταίο μας θέμα. Είπαμε να μιλήσουμε και για τους δασικούς χάρτες, γιατί ενδιαφέρει και το νησί μας, την Κρήτη. Απλά, λίγη διορία προσεχώς. Να σου ζητήσω συγγνώμη, γιατί δεν σε είχα ενημερώσει. Και... Δεν πειράζει, εδώ είμαστε να τα λέμε όλα. Είμαστε ζωντανή εκπομπή. Επομένως, αν προκύπτει κάτι και μάλιστα τρέχει διορία η οποία θα λήξει και συνεπώς κάποιοι από τους τηλεθεατές δεν τον γνωρίζουν, εδώ είμαστε να τους βοηθήσουμε. Είναι από τα πράγματα που μισώ να κάνω στον. Δεν πειράζει. Αλλά λοιπόν, υπάρχει τεράστιο θέμα. Η ανάρτηση δασικών χαρτών, η οποία έγινε για ένα χρόνο περίπου 6 μήνες, είναι σε εξέλιξη στο Ηράκλειο. Ο κόσμος δεν έχει πάει να δηλώσει τα ακίνητά του. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αν δεν τα δηλώσει, θα το χάσει. Αποτελεί πλήρη τίτλο κτήσης και όταν κλείσει η προθεσμία, η οποία κλείνει στις 31 του Οκτώβρη, πρέπει υποχρεωτικά πλέον να γίνει δικαστήριο. Κάτι σαν κτηματολογίου συνέχεια μου ακούγεται. Έτσι ακριβώς, είναι Λευτέρη. Έτσι ακριβώς. Ο κόσμος πρέπει να σπεύσει και να ενημερώσει τους οικείους του, τα άτομα στο χωριό, τον παππού του, τη γιαγιά του, τον ξάδερφό του που πιθανόν μένει στην Αμερική, μένει στην Αυστραλία, ότι τα πατρογονικά τους πρέπει να δηλωθούν σωστά, ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα αργότερα να τα έχει σαν ισότιμο τίτλο κτήσης. Επαναλαμβάνω για τελευταία φορά ότι εάν δεν δηλωθούν, για να γίνει οποιαδήποτε τροποποίηση συμβολιογραφική, μεταβίβαση, πώληση, γονική παροχή, ακόμα και κληρονομιά, θα πρέπει να βγει δικαστική απόφαση. Αυτό έχει να κάνει με τι είδους εκτάσεις ακριβώς, για δεν να καταλάβει να κάνει, ο κόσμος. Δεν έχει να κάνει από το σπιτάκι σου από μέχρι το σπιτάκι σου, τη μαλάρα στο χωριό. Μάλιστα. Δεν έχει να κάνει. Καμιά φορά ακούμε δασικούς χάρτες και σκεφτόμαστε εκεί ότι. Εκεί μπερδεύονται όλοι. Έχει να κάνει με το Δήμο. Να δούνε στην κτηματολόγιο και να μπουν και στο site, να δούνε ποιοι Δήμοι είναι αυτή τη στιγμή και τελειώνει η προθεσμία. Πρέπει να γίνει, πρέπει να ολοκληρωθεί. Ας πέφσει ο κόσμος, είναι αμαρτία να τρέχει μετά με δικαστήρια. Μάλιστα. Πέτρο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν ο Πέτρος Χαντισταύρου, πολιτικός μηχανικός. Κάθε Δευτέρα στις 18:30 αρχή της εβδομάδας θα είμαστε εδώ. Θέλουμε να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας, τις απορίες αναφορικά με όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δόμηση, με τον ένφια, με το εξοικονομό κατοίκων. Οτιδήποτε χρειάζεστε, κάθε Δευτέρα θα είμαστε εδώ για να δίνουμε απαντήσεις. Πέτρο, σε ευχαριστώ για μία ακόμα φορά. Καλά, καλή εβδομάδα. Καλό υπόλοιπο εβδομάδα.